Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, είναι δύο διαφορετικά θέματα. Να δούμε το συγκεκριμένο και να συζητήσουμε, άμα θέλετε, ευχαρίστω όση ώρα θέλετε, και το μείζον. Στο συγκεκριμένο έχουμε την περίπτωση των υπαλλήλων των 24 συμβασιούχων του Δήμου Ρεθύμνης, όπου πράγματι πρόσφατα χάσανε την αγωγή που είχαν υποβάλει ζητώντας να μετατραπεί η σχέση τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Όπως είναι γνωστό, το Σύνταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση μετατροπή συμβάσης ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Και εκεί υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας ήταν ο δικαστικός τρόπος, στον οποίο κάποιοι υπάρχουν περιπτώσεις και δικαστηρίων και μονομελών πρωτοδικείων, τα οποία δέχονται και μετατρέπουν οι συμβάσεις. Και ο δεύτερος ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε, επειδή βλέπω και τον κύριο Σκουρλέτη, η προηγούμενη κυβέρνηση, που αφορά την περιβόητη προκήρυξη 3K, η οποία αφορούσε ουσιαστικά, έδινε μια αυξημένη μοριοδότηση σε υπαλλήλους ανταποδοτικών υπηρεσιών, ώστε να μπορέσουν να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε διαγωνισμό για μόνιμες για θέσεις αορίστου χρόνου. Η 3K ολοκληρώθηκε, ο Δήμος Ρεθύμνης κάλυψε τις θέσεις που ζητούσε με εργαζομένους και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει, νομίζω, αίτηση μόνο στο Δήμο Ρεθύμνου, οπότε από τη μοριοδότηση προηγήθηκαν κάποιοι άλλοι και οι συγκεκριμένοι δεν ήταν στον πίνακα των επιτυχόντων. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε εξαγγείλει και πολλές φορές, θα ακολουθήσει, μόλις ολοκληρωθούν την τελεσιδικήση οι αποφάσεις που αφορούν τους οριστικούς πίνακες 3K, θα ακολουθήσει ένας συμπληρωματικός διαγωνισμός, όπου πάλι οι εργαζόμενοι θα έχουν αυξημένη μοριοδότηση με βάση την εμπειρία, όπου θα μπορούν αυτοί πάλι να υποβάλουν αίτηση. Επισημώνω ωστόσο ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος Ρεθύμνης δεν έχει υποβάλει και έχει λήξει προθεσμία έτοιμα για επιπλέον θέσεις για την 3K. Σε περίπτωση που το υποβάλλει, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει προκειμένου να ενταχθεί στις προκυρισόμενες θέσεις. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, θα επανέλθω και στην δευτερολογία. Οφείλω να πω ότι ιδεολογικά η κυβέρνηση, η παράταξη Νέας Δημοκρατίας, έχει διαφορετική αντίληψη σχετικά με το αυτοδιοίκητο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς θεωρούμε ότι οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές οφείλουν να σταθμίζουν όλα τα γεγονότα και να αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τους πολίτες, εάν επιθυμούν να έχουν την υπηρεσία με σύμβαση σε εξωτερική εταιρεία, είτε θέλουν να εκτελείται μέσα από ίδιους, από τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του Δήμου. Αυτό είναι θέμα της αυτοδιοίκησης. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να επιλέξει τι πραγματικά θέλει, σταθμίζοντας τις ανάγκες της περιοχής, την εποχικότητα και μια σειρά άλλων παραγόντων. Ευχαριστώ.